εκ του Πατέρου Πάνω και του Αγίου Παναγίου, ανάγνωσμα προσκομέ. Εν τες ημέρες εκείνες συνέλαβεν Ελισάβετ γενή Ζαχαρίου και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε λέγουσα ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσ' επίδεν αφελήν το όνειδός μου εν ανθρώπης. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο Άγγελος Γαβρίλη υπό του Θεού, εις πόλην της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέτ, προς Παρθένων με μνηστευμένην ανδρή, όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εις εθόν ο Άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη, η δε ειδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διελογίζεται ποταπόσι ο σπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος αυτή, μη φοβού Μαριά, έβρες γαρχάριν παρά το Θεό και ειδούσι λήψη εν γαστρή, και τέξιον και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του πληθύσετε και δώσει αυτό ο Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Είπε δε Μαριά μου προς τον άγγελον, πώς έστε τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσεσαι, διό και το γενόμενον εξού Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβετ, η συγγενή σου και αυτή συνηλυφή αιών εν γύρω αυτής και ούτως μην έκτωσε στην αυτή τη καλουμένη στήρα ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Είπε δε Μαριά, ειδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Και απήλθεν απ' αυτής ο άγγελος. Δόξασαι Κύριε, δόξασαι. Μη φοβού Μαριά μου, έβρες χάρη παρά το Θεό. Αλλά η Παρθένος, καθώς είδε και φοβήθηκε, μήπως είναι κάποιος απατηλός άγγελος, που παραπλανά τις απερίσκεπτες, κατά το παράδειγμα της Εύας, δεν εδέχθηκε ανεξετάστος τον χαιρετισμό, παρόλη την πολύ μικρή ηλικία της, περίπου 15 ετών, η Παναγία μας έχει πολύ μεγάλη σύνεση. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το επισημαίνει εδώ εις τον λόγο του, εις την 14η ομιλία του, που έχει εις των Ευαγγελισμών της Πανυπεράγνου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Δεν εξαπατήθηκε η Παναγία μας, ούτε θα μπορούσε να εξαπατηθεί όπως η Εύα, γιατί ήταν ταπεινή άκρος και γι' αυτό ήταν και σοφή κατά Θεόν και συνετή. Δεν δέχτηκε τον ασπασμό απερίσκεπτα και μη γνωρίζοντας ακόμη καθαρός την συνάφεια προς τον Θεό που ευαγγελιζόταν αυτός, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ δηλαδή, αυτό το απόρριτο μυστήριο του πώς ο Θεός θα γινόταν άνθρωπος και θα σαρκωνόταν μέσα στα άχραντα σπλάχνα της,
εταράχθηκε με το λόγο του, επιμένοντας σταθερά στην παρθενία και διαλογιζόταν τι είδους ασπασμός είναι αυτός. Διαλογίζεται ποταπός ή ο ασπασμός ούτως. Τι είδους είναι αυτός ο χαιρετισμός. Γι' αυτό ο Αρχάγγελος διαλύει αμέσως τον θεοφιλή φόβο της και χαριτωμένης Παρθένου, όπως και πάντοτε κάνουν οι άγγελοι όταν φανερώνται στους ανθρώπους, τους παίρνουν το φόβο. Αντίθετα, οι δαίμονες που μιμούνται και τους αγγέλους και μετασχηματίζονται, εις άγγελο φωτός, σπέρνουν το φόβο και δεν τον αφαιρούν από τους ανθρώπους. Ο Αρχάγγελος αμέσως διαλύει τον θεοφιλή φόβο της και χαριτωμένης Παρθένου, η οποία, γνωρίζοντας ότι είναι Παρθένος, ταράσσεται και, επιμένοντας σταθερά στην Παρθενία, σκεφτότανε από πού και ποιος και τι είδους είναι αυτός ο χαιρετισμός. Της λέγει λοιπόν ο Αρχάγγελος, μη φοβήσει Μαρία μου, διότι επέτυχες χάρη παρά το Θεό. Έβρες γαρ χάρη παρά το Θεό. Ποια χάρη? Αυτή που είναι δυνατή μόνο σε Αυτόν που δύναται τα αδύνατα και εφυλάχθηκε πρώτων αιώνων για εσένα μόνη. Την αχάρη ή της μόνο δυνατή το τα αδύνατα δυναμένο και μόνη σύ τετηρημένη πρώτων αιώνων. Ιδού θα συλλάβει τέκνο. Ακούντας δε σύλληψη, λέγει, μη σκεφτείς καμία αφαίρεση της Παρθενίας. Μη στενοχωρήσε και μη τεράσεις γι' αυτό. Διότι αυτό το ιδού θα συλλάβεις, λεγόμενο τότε προς αυτήν που ήταν Παρθένος, υπεδείκνυε πλέον την σύλληψη ως συνοδοιπόρο με την Παρθενία. Σύνδρομον την ικάφθατη Παρθενία την σύλληψη, είπε δείχνει. Της έλεγε λοιπόν, θα συλλάβεις χωρίς τα συνήθη που γίνονται κατά την σύλληψη των ανθρώπων, αλλά μαζί με την σύλληψη θα υπάρχει και η Παρθενία. Η Παναγία μας ήταν Παρθένος, πρώτου τόκου παρέμεινε Παρθένος, εν το τόκο και μετά τον τόκο, είναι αϊπάρθενος. Εδώ λοιπόν θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ιόν, δηλαδή παραμένοντας όπως είσαι σήμερα και διατηρώντας ανέπαφη την Παρθενία σου, θα συλλάβεις έμβριο και θα γεννήσεις τον ιόν του Υψίστου. Αυτό το είχε προβλέψει ο Μέγας Προφήτης Ισαΐας πριν από πολλά χρόνια. Και έλεγε εις το 7ο κεφάλαιό του, «Ιδού η Παρθένος θα κυοφορήσει και θα γεννήσει ιόν». Και ακόμα λέγει λίγο πιο κάτω στο 8ο κεφάλαιο, «Προσήλθα προς την προφήτηδα». «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξατε ιόν και ότι προσήλθον προς την προφήτηδα». Πώς λοιπόν ο προφήτης προσήλθε προς την προφήτηδα και ποια είναι αυτή η προφήτης? Όπως τώρα ο Αρχάγγελος προς αυτήν. Αυτό προτυπώνει, αυτό προεικονίζει, αυτό προαναγγέλει ο προφήτης Ισαΐας λέγοντας προσήλθα προς την προφήτηδα. Έτσι έρχεται τώρα ο Αρχάγγελος προς την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία θα αποδειχθεί όντως προφήτης, αφού θα πει αυτό το περίφημο «Ιδού γαρ από του νυν, μακαριούσι με πάση γενέ». Αυτό που είδε τώρα αυτός, ο Αρχάγγελος, αυτό το προείδε και το προείπε εκείνος, ο προφήτης Ισαΐας. «Ότι δε η Παρθένος ήταν προφήτης», λέγει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, «που είχε προφητική χάρη, θα το δείξει στον θέλοντα η οδή της
που περιέχεται στο Ιερό Ευαγγέλιο. Και αναφέραμε ένα στίχο προηγουμένως. Προσήρθε λοιπόν, λέγει ο Ισαΐας προς την προφήτηδα, ασφαλώς με το προβλεπτικό πνεύμα και συνέλαβε τέκνον πριν έλθει ο πόνος των Οδύνων. Εξέφυγε και γέννησε αρσενικό τέκνο. Η Παναγία μας γέννησε χωρίς οδύνες, χωρίς πόνους. Και ο Αρχάγγελος τώρα λέγει σε αυτήν, θα γεννήσεις αιών και θα τον ονομάζεις Ιησούν, που ερμηνεύεται Σωτήρ. Θα είναι δε μέγας. Τέξει αιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ο ερμηνεύεται Σωτήρ. Αυτό σημαίνει λέξεις, το όνομα Ιησούς, ο Σωτήρας. Αυτός που μας έσωσε από την αμαρτία, τη φθορά, τον θάνατο και τον διάβολο. Ούτως γαρέστε μέγας. Είπε και ο Ισαΐας ο προφήτης, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ομοίως με αυτόν τώρα, λέγει και ο Αρχάγγελος, αυτός θα είναι μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Πώς δε, δεν είπε είναι μέγας και Υιός Υψίστου, αλλά θα είναι και θα ονομαστεί. Αυτό συμβαίνει γιατί ομιλούσε περί του ανθρωπίνου προσλήματος του Χριστού. Ενώ συγχρόνως δηλώνει ότι και θα γνωστεί από σε όλους και από αυτούς θα κηρυχθεί ότι είναι τέτοιας λογής, ώστε ύστερα να μπορεί και ο Παύλος να λέγει «Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εκηρύχθη εν έθνηση, επιστεύθη εν κόσμο». Γνωστήσετε τη σπάση και υπό τούτον τι ούτως υπάρχουν κηρυχθήσετε. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ως και τον Παύλον ύστερον λέγει έχει. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός δηλαδή έγινε άνθρωπος. Εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο. Κηρύχθηκε στα έθνη και επιστεύθηκε στον κόσμο. Και έγινε αποδεκτός από τους πιστούς. Αλλά λέγει επίσης, θα του δώσει ο Κύριος τον θρόνο του πατρός του Δαβίδ και θα βασιλεύσει το γένος του Ιακώβ επί αιώνες και της βασιλείας του δεν θα υπάρξει τέλος. Αυτός δε του οποίου βασιλεία ως αιωνία δεν έχει τέλος, δεν είναι άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτός όμως έχει και πατέρα, τον Δαβίδ. Επομένως είναι ο ίδιος και άνθρωπος, ώστε αυτός που θα γεννηθεί να είναι συγχρόνως Θεός και άνθρωπος. Υιός ανθρώπου του Δαβίδ και Υιός Θεού, που ως άνθρωπος λαμβάνει την αδιάδοχη βασιλεία από τον Θεό Πατέρα, όπως είδε και προεξήγηλε ο μέγας προφήτης Δανιήλ. Παρατηρούσα, λέγει, έως ότου ετοποθετήθηκαν θρόνοι και εκάθισεν ο παλαιός των ημερών. Εθεώρουν γάρ, έως σου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθισεν. Και ειδού κάποιος, ως Υιός ανθρώπου, ερχόταν επάνω στις νεφέλες του ουρανού και έφτασε μέχρι του παλαιού των ημερών. Και ειδού ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος επί των νεφελών του ουρανού και μέχρι του παλαιού των ημερών έφτασε. Και δόθηκε σε αυτόν η τιμή και η εξουσία. Και η βασιλεία του είναι βασιλεία αιώνιος και δεν θα δοθεί σε άλλο βασιλέα. Και αυτό εδόθη η τιμή και η εξουσία. Και η βασιλεία του, η βασιλεία αυτού βασιλεία αιώνιος και βασιλεία τέρου ούχι υποληφθήσεται. Θα καθίσει δε στον θρόνο του Δαβίδ και θα βασιλεύσει στο γένος του Ιακώβ. Επειδή βέβαια ο μεν Ιακώβ είναι πατριάρχης όλων των θεοσεβών, ο δε Δαβίδ είναι ο πρώτος από όλους που βασίλευσε θεοσεβός μαζί και θεαρέστος σε τόπο του Χριστού, εις τύπων Χριστού, ο οποίος συνήνωσε σε μία αρχή
ουράνια και αιώνια, την Πατριαρχία και την Βασιλεία. Ο Χριστός μας είναι ο αιώνιος αρχιερεύς, είναι ο βασιλεύς των πάντων και συνένωσε την Πατριαρχία, Υιός του Πατριάρχου Ιακώβ, βασιλεύει στο γένος του Ιακώβ και είναι και απόγονος του Δαβίδ και κάθεται και στο θρόνο του Δαβίδ και ενώνει έτσι Πατριαρχία και Βασιλεία. Η δε και χαριτωμένη Παρθένος, μόλις άκουσε από τον Αρχάγγελο τα τόσο εξαίσια και θεία λόγια, ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και ειδού θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιόν, λέγει, πώς θα μου συμβεί αυτό, γιατί δεν έχω σχέσεις με άντρα. Πώς έστεμη τούτο, επί άντρα ου γινώσκω. Γιατί αν και μου μεταφέρεις πολύ πνευματικό και ανώτερο σαρκικό παθόν μήνυμα, από το άλλο μέρος μου αναφέρεις σύλληψη στη γαστέρα και κυοφορία και το κετό. Προσθέτεις δε για τη σύλληψη και το ιδού. Το πώς, το να, τώρα θα γίνει. Μα πώς λοιπόν θα μου συμβεί αυτό, διότι λέγει δεν έχω σχέσεις με άντρα. Και το λέγει αυτό η Παρθένος, εξηγεί ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το λέγει όχι από απιστία, αλλά επειδή ζητούσε να μάθει κατά το δυνατόν πώς έχει το πράγμα. Γιατί ποτέ δεν ακούστηκε μία Παρθένος να συλλάβει και να γεννήσει. Γι' αυτό και ο Αρχάγγελος λέγει προς αυτήν, «Πνεύμα Άγιον θα έλθει σε σένα και δύναμη στο υψίστου θα σε επισκιάσει». Γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός Θεού. Πνεύμα Άγιον επελεύσατε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάζεσαι, διό και το γενόμενον Άγιον. Το αυτό που θα γεννήσεις είναι Άγιο. Κληθήσετε Υιός Θεού και θα είναι και θα λέγεται Υιός του Θεού. Αγία βέβαια είσαι εσύ, λέγει, και χαριτωμένη Παρθένε. Και πνεύμα πάλι Άγιο θέλει σε σένα, που θα ετοιμάσει και θα καταρτήσει την θεουργία μέσα σου με υψηλότερα προσθήκη αγιασμού και θα σε επισκιάσει δύναμη υψίστου, η οποία συγχρόνως θα σε ενδυναμώνει και δια της επισκιάσεως σε σένα και της συναφίας με τον εαυτόν της θα μορφώνει την ανθρωπότητα, ώστε το γενόμενο να είναι Άγιο. Υιός Θεού και δύναμις υψίστου, μορφωμένη κατά άνθρωπον. Απόλυτο μυστήριο, πώς ο Θεός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και την θεώνει και γίνεται τέλειος Θεό, τέλειος άνθρωπος, ενώ υπάρχει και είναι τέλειος Θεός. Εξάλλου, λέει ο Αρχάγγελος, ιδού και η Ελισάβετ τη συγγενή σου, που πέρασε όλο το βίο της στήρα, τώρα με τη βούληση του Θεού, σε γυρατιά παραδόξως και οφορεί. Να και ένα άλλο υπερφύσιν γεγονός που γίνεται παράλληλα με αυτό που σου αναγγέλω. Η συγγενή σου η Ελισάβετ υπέργυρος και οφορεί, γιατί κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατο για το Θεό. Και τι πράττει λοιπόν προς αυτά η και χαριτωμένη Παρθένος, η Θεία κατά την σύνεση και απαράμιλη, πάλι τρέχει προς τον Θεό και απευθύνεται προς Αυτόν με ευχή, λέγοντας προς τον Αρχάγγελο, «Αν όπως λέγεις έλθεις σε μένα Άγιο Πνεύμα για να με καθαρίσει περισσότερο και να με δυναμώσει να δεχθώ το σωτήριο έμβριο, αν με επισκιάσει δύναμη στο υψίστου, που θα μορφώσει μέσα μου κατά τον άνθρωπον αυτόν που φέρει τη μορφή του Θεού και θα δημιουργήσει άσπορη λοχεία, αν το γενόμενο θα είναι Άγιο και Υιός Θεού και Θεός και Βασιλεύς αιώνιος, βέβαια τίποτε δεν είναι αδύνατο για τον Θεό, ιδού εγώ, ιδούλη Κυρίου, ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου».
γεννητόμοι κατά το ρήμα σου. Και έφυγε από εκεί ο άγγελος, αφού άφησε στην καστέρα της τον ποιητή του σύμπαντος, συνημένο με σώμα, και αφού με τη συνάφεια αυτή που εξυπηρέτησε, προξένησε τη σωτηρία του κόσμου όλου. Έτσι και ο Ισαΐας προεικόνησε εναργώς με όσα αξιώθηκε να ήδη, με όσα αξιώθηκε ήδη μακαρίους να πάθει. Διότι αυτός δεν είδε το Σεραφείμ να παίρνει αμέσως τον άνθρακα από το νοητό θυσιαστήριο του ουρανού. Αυτόν τον άνθρακα τον επήρε ο Σεραφείμ με τη λαβίδα και όχι άμεσα, με τη λαβίδα τον πήρε, με την οποία νίκησε και τα χείλη του, δίδοντας την κάθαρση. Αυτή η εμπειρία της λαβίδος που είχε ο προφήτης Ισαΐας ήταν το ίδιο με εκείνο το μεγάλο θέαμα που είδε ο προφήτης Μωυσής, μία βάτο που ήταν αναμένη με πυρ και δεν κατακαιόταν. Και ποιος δεν γνωρίζει ότι εκείνη η βάτος και αυτή η λαβίδα ήσαν ως η Παρθενομήτωρ, προεικόνισαν την υπεραγία Θεοτόκο, τόσο η βάτος όσο και η λαβής. Η Παρθενομήτωρ προεικονιζόταν σε αυτά, αυτή που συνέλαβε μέσα της το θείο πυρ, απυρπολίτος, αφού και εδώ αρχάγγελος εμεσίτευσε τη σύλληψη και συνήνωνε δι' αυτής τον έροντα την αμαρτία του κόσμου με το ανθρώπινο γένος και με την απόρριτη συνάφεια μας εξάγνησε. Επομένως αυτή η Παρθενομήτωρ είναι η μόνη μεθόριος κτιστής και άκτης της φύσεως. Όσοι βέβαια γνωρίζουν το Θεό θα αναγνωρίσουν και αυτήν ως χώρα του αχωρίτου και αυτοί θα υμνήσουν μετά το Θεό όσοι υμνούν το Θεό. Αυτή είναι και αιτία των πριν από αυτή και προστάτης των μετά από αυτή και πρόξενος των αιωνίων αγαθών. Αυτή είναι υπόθεση των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, κρυπίδα των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ουρανίων, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι η καταρχή, η πηγή και η ρίζα της αποθησαυρισμένης για μας ελπίδος στους ουρανούς. Η Παναγία μας είναι η ελπίδα μας, είναι η συνέτειος της σωτηρίας μας. Είναι η αρχή των Αποστόλων και το εδραίωμα και η ενδυνάμωση των μαρτύρων και η κρυπίδα των διδασκάλων. Είναι το εγκαλόπισμα, το κάφημα όλης της κτήσεως. Αυτή την ελπίδα ήθελε να αποκτήσουμε όλοι εμείς μέσα στις δικές της πρεσβείες για μας, εις δόξαν του προαιώνους, του προαιώνου γεννηθέντος από τον Πατέρα και σαρκωθέντος κατά τους εσχάτους αιώνας από αυτήν Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Σε αυτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνησης, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.